Θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο σήμερα, το οποίο ήταν και το πιο σημαντικό για μένα. Είπαμε με τους ποδοσφαιριστές να μην ασχοληθούμε καθόλου με το γεγονός ότι ξαφνικά ο Ολυμπιακός Βόλου θα βρεθεί σε ένα παιχνίδι έξω από το γήπεδό του, που είναι το Πανθεσσαλικό. Οι παίκτες μας ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Σήμερα ήταν όλοι εδώ, κόσμος, ομάδα, όλοι μαζί και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι προϊόν συγκέντρωσης, αφοσίωσης στο στόχο που έχει η ομάδα και μεγάλης θέλησης για τη φετινή διάκριση. Νομίζω ότι είχαμε καθολική υπεροχή, μια ομάδα που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, που συσπυρώνεται μέρα με την ημέρα και που όποιο εμπόδιο και να δημιουργηθεί, η απάντηση θα δίνεται αγωνιστικά. Από καλύτερη εμφάνιση, μεγαλύτερο πάθος, καθαρή σκέψη, μεγάλη αφοσίωση, συγκέντρωση στο στόχο. Αυτές είναι οι λέξεις που περικλείουν μια προσπάθεια πρωταθλητισμού από τον φετινό Ολυμπιακό Βόλο. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στους παίκτες μας και θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τους υπεύθυνους εδώ του γηπέδου, το οποίο το είχαν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, και την ομάδα γενικά του Αλμυρού για τη φιλοξενία. Και τους δήμους, το Δήμο εδώ, τους ανθρώπους όλους. Αισθανθήκαμε πραγματικά οικεία και σαν το σπίτι μας. Αυτά. Ο Ολυμπιακός, έτσι, ο σημερινός Ολυμπιακός, ειδικά μετά το 20 λεπτό, που ήταν καταιγιστικός, είναι ο Ολυμπιακός που ονειρεύεται ο τελικές αναμετρήσεις. Είναι μια ομάδα που μου αρέσει πραγματικά. Πράγματι και εγώ νομίζω ότι μέχρι το 20 λεπτό δεν υπήρχε ρυθμός στο παιχνίδι, κάτι που μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Όμως μετά ήταν πραγματικά η προσπάθεια των παιδιών πάρα πολύ καλή, και με ωραία γκολ αλλά και με ολοκληρωμένες προσπάθειες. Χάρηκα σήμερα το παιχνίδι πραγματικά. Όσοι πρώτη αγωνιστική είχατε πει όταν πέτυχε τα δύο τέρματα μαζί μου στην Τζαρτσάνη, είχατε πει ότι θα έρθουν τα γκολ και από τους επιθετικούς. Σε μια ερώτηση που είχε γίνει από τον κύριο Κούτα. Σήμερα νομίζω ότι δικαιώνεσαι και ικανοποιημένος στις παραγωγές, αφού. Και με μαθηματική ακρίβεια θα γίνει έτσι. Δηλαδή είναι λογικό. Αν μπορούμε να πάρουμε κάποια γκολ και από τις πίσω ζώνες, δηλαδή και από τους κεντρικούς και από τους αμυντικούς, τότε αυτή η ομάδα πραγματικά θα βρει αρκετές λύσεις και έτσι νομίζω θα πετύχει πιο εύκολα κάτι που ήδη έχει βάλει σαν στόχο. Είναι σημαντικό. Η επιστροφή του Κώστα Φλίκου και η απουσία του Σαχινίδη, τι ακριβώς έχει? Η απουσία του Σαχινίδη έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ μικρό προβληματάκι της τελευταίας στιγμής. Έχει παίκτες ο Ολυμπιακός που θα έρθουν από πίσω, θα δώσουν εκεί ανάσες σε παιδιά που επιβαρύνονται ένα φορτίο, αλλά θα δώσουν και οι ίδιοι λύσεις. Είναι παίκτης πρώτης γραμμής. Νομίζω ότι έχουμε 20 παίκτες πρώτης γραμμής. Η παρουσία του Κώστα του Φλίγκου είναι εδώ, θα σας το πει ο ίδιος. Αισθάνθηκε μάλλον πάρα πολύ οικεία σε ένα γήπεδο που έβαλε πάρα πολλά γκολ. Είναι απλό. Τέσσερις φορές το πρώτο μέρος coach, οι τρεις έγιναν γκολ. Αυτό φαντάζομαι έχει ένα πολύ θετικό πρόσωπο, διότι είναι και ίδιο μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, έτσι δεν είναι? Διότι σίγουρα η αποτελεσματικότητα. Ακριβώς. Έτσι είναι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Πράγματι ισχύει. Πρώτο γκολ προφανώς έχει και λίγο το άγχος. Δεν πιστεύω ότι υπήρχε άγχος. Υπήρχε τρομερή θέληση για να έρθει τον γκολ. Νομίζω ότι όλο το άλλο ήταν δημιουργικό. Ίσως χρειαστήκατε και λίγο χρόνο για να δείτε τα μαθήματά σας στον γήπεδο. Παρόλο που δεν κάναμε προπόνηση, πράγμα σπάνιο για γηπεδούχο ομάδα, πρέπει να το πω αυτό. Όμως νομίζω ότι ήδη τα παιδιά κάνανε μια μεγάλη προσπάθεια. Αύριο παίζουνε, οπότε δικαιολογημένα νομίζω ότι δεν μπορούσε να γίνει τρίτη χρήση. Χρειάστηκε ίσως και κάποια λεπτά και γι' αυτό. Έτσι, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η ομάδα μας θα επικεντρωθεί πάρα πολύ στις γραμμές μέσα στο γήπεδο. Τώρα είναι καλό μια ομάδα, αν είναι γηπεδούχος, να παίζει και στην έδρα της. Γιατί το άλλο παραπέμπει σε παγκόσμια πρωτοτυπία. Το ότι κρατήσατε το λόγο στον πάγκο ήταν κάποιο πρόβλημα, έχει και αυτός κάποιο θέμα ή ήταν επιλογή? Ο Στάθης είναι φυσικός αρχηγός στην ομάδα. Μπορεί να βοηθήσει είτε παίζοντας ως παίκτης πρώτης γραμμής, είτε ερχόμενος από πίσω. Είχε ένα θέμα μέσα στη βδομάδα. Θεωρώ όμως την φυσική του παρουσία στην ομάδα και στο γήπεδο πάρα πολύ σημαντική και κλήθηκε να κάνει αυτό που έπρεπε σαν αρχηγός. Είναι ένας πραγματικός αρχηγός. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον coach. Εγώ δεν θα σταθώ πολύ. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Παίζαμε σε ένα γήπεδο που δεν το ξέραμε, φύγαμε από την έδρα μας, αλλά εμείς είμαστε Ολυμπιακός Βόλου και όπου πάμε θα το κάνουμε έδρα μας.
Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Είτε εκτός έδρας, είτε εντός έδρας. Θέλω να ευχαριστήσω και τη διοίκηση του Αλμυρού, γιατί πέρυσι συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους και είναι κύριοι που μας παραχωρήσανε το γήπεδο, όπως ο κύριος Κοντογεωργάκης, ο κύριος Παπακοσταντίνος. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και στη συνέχεια εμείς κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, ναι, πέρασα μια πολύ καλή χρονιά πέρυσι και με γκολ και με ηρεμία. Οι άνθρωποι ήταν κύριοι και γι' αυτό βγήκε όλο αυτό. Η κίνηση που κάνεις μετά το πρώτο γκολ που πετυχαίνεις στο Λότα, η υπόκληση είναι για να χαρακτηριολογήσουμε δουλεμένη από πριν. Εντάξει, όχι, μας βγήκε εκείνη τη στιγμή. Η αλήθεια είναι αυτή, μας βγήκε εκείνη τη στιγμή. Δεν δουλεύουμε εμείς. Εμείς το μόνο που δουλεύουμε στο γήπεδο, ό,τι μας ζητάει ο κότς. Τώρα εκείνη τη στιγμή βγήκε αυτό.